Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κορυφαία πραγματικά σήμερα στιγμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και θα περίμενε η ελληνική κοινωνία σήμερα από τους εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων, που στελέχη τους φέρονται ως εγκαλούμενοι, αλλά και από τους ίδιους εγκαλούμενους. Θα περίμενε μια δήλωση ενός εκπροσώπου σας ή ενός από τους φερόμενους εγκαλούμενους να έρθει στη Βουλή και να πει μια φράση μόνο. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αφού όλοι παραδέχεστε ότι υπάρχει σκάνδαλο. Σκάνδαλο χωρίς πολιτική ευθύνη τουλάχιστον δεν υπάρχει. Ένα αυτό. Παρ' όλα αυτά, το προσφερνάμε προς το παρόν και να σας πούμε και εμείς ότι εδώ εμείς δεν κυνηγάμε ανεμόμυλους, όπως ο ήρωας του Δον Κιχώτη. Ό,τι λέμε το στηρίζουμε κάπου. Και το κάπου απορρέει και αναδύεται από την ποινική δικογραφία, όχι από τα μυαλά μας. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα τηρήσουμε το τεκμήριο της αθότητας. Γιατί από τα χρόνια του Λουκιανού, όπως θα θυμάται ο Γιώργος Τζαβάρας, είναι κατοχυρωμένο. Κρήτε τον γάρ, κάνει τον γάρ εστί των υπέτειων ενεκδίκητων, μένει ίσπερ τον ανέτειο καταδικάζεστε. Ή στα απλά ελληνικά, καλύτερα να θωθούν 99 ένοχοι παρά καταδικάζεστε ένα αθώο. Θα το τηρήσουμε μέχρι τέλος σε όλο το στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ένα. Δεύτερον. Εμείς στην Επιτροπή στην Εξεταστική ήρθαν δύο επιθεωρητές, επειδή άκουσα τον κύριο Στορνάρα, πράγμα, ήταν μια αξιοπρεπής έτσι, στάση απολογητικού χαρακτήρα, αλλά δεν είναι εδώ να το πω ότι δύο σοβαροί κορυφαίοι επιθεωρητές της Τράπεζας Ελλάδος πέρασαν από την Εξεταστική και μας είπαν δύο πράγματα. Οι δύο τελευταίες ή τρεις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από δύο πράγματα. Ο πρώτος ήταν ένα πάρτι που κανένας δεν ήθελε να χαλάσει και ο δεύτερος ήταν μια φούσκα που κανένας δεν ήθελε να σπάσει. Για τις τελευταίες δεκαετίες. Δικοί σας άνθρωποι. Δεν τα λέμε εμείς. Εν όψη αυτών, υπάρχει διαφθορά στη χώρα? Δεύτερο ερώτημα, υπάρχει διαφθορά στην υγεία? Ή τρίτο ερώτημα, υπάρχει διαφθορά και στην υγεία? Η απάντηση, κυρίως υπάρχει διαφθορά στην υγεία. Και θα σας αποκαλύψω τη συμμορία τώρα που είναι υπέρ αυτής της εκδοχής. Μια συμμορία πραγματικά στιγνών εγκληματιών. Πρώτος, κύριος Κρεμαστινός, σε ομιλία του, σε μια μελέτη του στο σύγγραμμα της Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τη διαφθορά, λέει: όταν είδα, λέει, τα θέματα των εγκλημάτων, 2002 δις, το 4% 4 δις και 17,5 δις το 9, τρόμαξα και πόνεσα, λέει, και τα έχω εδώ, θα σας τα δώσω αυτά, θα καταθέσω στο τέλος, πόνεσα και το ερώτημα ήταν, ποιοι τα έκαναν αυτά, ποιοι τα έφαγαν, πού πήγαν τα λεφτά, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που σήμερα πρέπει να διερευνήσει η Βουλή, πού πήγαν τα λεφτά, για να απαντήσουμε και στο αγωνιώδες ερώτημα του κυρίου Κρεμαστινού. Πάμε στο δεύτερο, συνομότη. Κύριος Ρακιτζής, ποιος τον τοποθέτησε επιθεωρητή δημόσιας διάκρισης του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια, από το 9 μέχρι το 14 ήταν δικός σας άνθρωπος. Ήταν, τέλος πάντων, ήταν αξιοπρεπής αεροπαγίτης με τεράστια πλούσια γνώση και εμπειρία. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Ρακιτζής? Λέει ότι η διαφθορά στην υγεία είναι ένας από τους βασικότερες, αν όχι ο αποκλειστικός παράγων που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Το μαύρο χρήμα στην υγεία. Έχω εδώ τη μελέτη του, θα σας την καταθέσω στο τέλος. Τρίτος συνομότης, αυτός είναι κατά δικό σας άνθρωπος κύριε Γεωργιάδη, κύριο Σούρλας. Με δύο έγγραφά του. Ένα στο ίδιο στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, όπου λέει ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση δεν υπάρχει διαφθορά και όπου υπάρχει διαφθορά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει ευθύνη, λέει, συγκεκριμένα όλων των πολιτικών προϊσταμένων. Και εδώ, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, ενώ αυτή τη δήλωση είχα υπόψη και είπα, περιμένω από ένα ανάστημα πολιτικό αντρός να έρθουν τουλάχιστον να λάβουν την πολιτική ευθύνη, αφού αρνούνται την ποινική ευθύνη. Ούτε αυτό δεν κάνουνε. Και αυτό είναι θλιβερό. Επίσης, ο κύριος Σούρλας, σε μια έκθεση που κατέθεσε ως Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Δικαιωμάτων το 2013, τι λέει? Λέει κάτι συγκλονιστικό, το οποίο το κατέθεσε στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή Υγείας, όταν διερευνούσαμε το ρήκο δυνάν. Τι λέει δηλαδή? Το 2013. Η έκθεση του αναφέρει ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής κανένας. Ήρθε έγγραφο από το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ που λέει ότι καταδικάστηκαν συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες διότι δωροδόκησαν κρατικούς αξιωματούχους στην Ελλάδα και επέβαλε το Αμερικανικό κράτος 350 εκατομμύρια πρόστιμο. Και από το 2011, λέει, που υπάρχει αυτή η σύσταση και από τον ΟΣΑ και από τις ΗΠΑ, αγνώρισε η αδελτηρία, η αδιαφορία και δεν ξέρω τι άλλο του ελληνικού κράτους ήταν χαρακτηριστικότατη, με αποτέλεσμα ο ΟΣΑ να κάνει ειδική σύσταση για την αγνόηση αυτού του φαινομένου. Αυτοί λοιπόν είναι οι συνωμότες της σκευωρίας. Και πάμε και να λύσουμε και δύο ζητήματα. Εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έχετε ενιαία γραμμή σήμερα εδώ? Για να δούμε λοιπόν. Κύριος Βορύδης, τι είπε? Είπε ότι στερείται η πρότασή μας επαρκών αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να οδηγηθούμε στην πρόταση για τη σύσταση προκαταρκτής εξέτασης. Κύριος Σταμάτης,
Κακώς οι εισαγγελείς έστελναν έστω και αυτά τα γλίσκρα αποδεικτικά στοιχεία. Συγγνώμη κύριε, τελειώνω. Έπρεπε αμελητή, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, να έρθει η δικογράφηση στη Βουλή. Κανονίστε, βρείτε τα, να έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση όλοι, για να είστε επιτέλους ομαδοποιημένοι και να ξέρουμε τελικά τι υποστηρίζετε ως κόμμα. Τώρα, κάτι για να ξεκαθαριστεί. Πρέπει να καταλάβετε, κύριε συνάδελφε, όλοι, πώς την είναι νομική τουλάχιστον, ότι η πρότασή μας για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης δεν σημαίνει καν ούτε ποινική δίωξη, ούτε επαρκείς ενδείξεις που να οδηγήσουν στην ποινική δίωξη. Θέλω μια στοιχειώδη και αναγκαία, όπως λέει ο κ. Λοβέρδος σε μια ανάλυση του, σε ένα βιβλίο του, απλώς αναγκαία στοιχεία που να υπάρχουν μια πιθανολόγηση, απλή πιθανολόγηση, για να μπορούμε να πάμε στη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Δεν χρειάζονται επαρκείς ενδείξεις. Οι επαρκείς ενδείξεις αποδίνουν αντικείμενο και η Υπουργία, και αυτό το ξέρουμε όλοι ως νομικοί, μόνο στο στάδιο της λειτουργίας της προκαταρκτικής εξέτασης που θα ασκεί την ποινική δίωξη. Και υπάρχουν και μελέτες, υπάρχουν και νομολογία, θα τα δώσω στο τέλος αυτά. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποιος θα κρίνει αν αυτή η απλή πιθανολόγηση και το αναγκαίο μέτρο υπάρχει σήμερα για να κάνουμε την πρότασή μας για τη σύσταση Προεδρικής Επιτροπής, κάποιο δικαστικό όργανο? Όχι, κύριε συνάδελφε. Αποκλειστικά και μόνο το Σώμα της Ολομέλειας της Βουλής, γιατί πρέπει αυτό να είναι μέσα στα πλαίσια της interna corporis της Βουλής. Και δεν μπορεί αυτό, αν καλώς ή κακώς ληφθεί η απόφαση, να ελεγχθεί σε επόμενο διαδικαστικό στάδιο από ένα άλλο δικαστικό ή δικονομικό στάδιο ή δικαστικό όργανο. Εδώ θα κριθεί οριστικός, τελεσυνδίκος και αμετακλήτως. Και δεν μπορεί να προβληθεί από κανέναν και κανένα λόγο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Άλλωστε, ας πω και κάτι. Ακυρότητα προβλέπεται στην πρότασή μας μόνο για ένα λόγο. Το λέει το 154 του κανονισμού της Βουλής. Εάν δεν είναι γραπτή η πρόταση και αν δεν την υπογράφουν τουλάχιστον 30 βουλευτές, δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο ακυρότητας της πρότασης για σύσταση εξεταστικής προκαταρκτικής εξέτασης. Κανένας απολύτως λόγος. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στα πλαίσια της Βουλής και αποκλειστικά συζητιέται αυτή η πρόταση. Μην μιλάτε, ξεχάστε δικαστικά όργανα, ξεχάστε δικαστήρια, ξεχάστε δικαστές. Εδώ, στο κυρίαρχο σώμα που είναι η Ολομέλεια, εδώ θα κρυθούν και θα αποφασιστούν όλα. Και τι φερετζές, κυρία Παπαρίγα? Ποιος είναι ο φερετζές? Αυτός είναι ο κύριος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κάτι που ελέγχθη για το αμελητή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το αμελητή έχει την έννοια ότι ο εισαγγελέας θα στείλει στην Βουλή τη δικογραφία που στοιχειοδός έχει σχηματιστεί. Μπορεί να έχει ένα τηλεγράφημα και να λέει κατηγορώ τον κύριο Λάπα και να δει το τηλεγράφημα εναντίον του Λάπα, χωρίς να διερευνεί στοιχειοδός που να σηματοδοτεί ή να έχει μια βάση ως πιθανολόγηση ενδεχόμενων ευθυνών. Δυστυχώς η νομολογία είναι αυτό υπέρ των απόψεών μας και θα σας δώσω και νομολόγια αμέσως. Και τελειώνω με το θέμα. Μην πιάνουμε άλλο θέμα όμως, κύριε Λάπα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, επειδή ελέγχθη για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Σκέφτεται κανένας, κύριε συνάδελφε, θα μπορούσαμε σήμερα να συζητάμε για τα Panama Papers, για τα Paradise Papers, για το LuxLeaks, εάν δεν υπήρχε ο δεσμός των προστατευόμενων μαρτυρών? Θα ακούγαμε για τον Τζούλιαν Ασάντζ, τον Έντρο Σνόντεν και τον Αντουάν Ντελτούρ για τα LuxLeaks. Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται τεράστια συζήτηση στις αποκαλύψεις αυτών των ανθρώπων, ακριβώς για τα προστατευόμενοι μάρτυρες. Και ξέρετε ότι η προστασία των μαρτύρων σε αυτό το θεσμό, και εδώ που τηρείται εδώ στην υπόθεση αυτή εδώ, φτάνει πολύ μακριά. Μπορεί μέχρι ακόμα να προστατευτεί η προσωπικότητά του, στοιχεία του, με την εγκατασταθεί σε άλλη χώρα. Γιατί καταντιλαμβάνεται ο νομοθέτης ότι αυτός που αποκαλύπτει σημεία και τέρατα για μια εταιρεία με τεράστια συμφέροντα, με ηλικιώδη ποσά και τεράστια ακόμα και οικονομική αλλά και πολιτική επιρροή, ασφαλώς αναφύονται κίνδυνοι για τον ίδιο, την οικογένειά του, σωματικές ακεραιότητες, απειλή στη ζωή του ακόμα. Και γι' αυτό το προβλέπει ο νομοθέτης. Άρα λοιπόν ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων και στην Ελλάδα και διεθνώς είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για την αποκάλυψη όχι μόνο των σκανδάλων και την άνοιξη των ερευνών, ακόμα και την άνοιξη ποινική δίωξη. Για φανταστείτε, να μην υπήρχαν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Θα υπήρχε σήμερα δικογραφία για την Οβάρτης? Κύριε Λάπα. Εδώ τελείωσα. Ανοίξτε μια παρένθεση. Άκουσα, κύριε Λοβέρδο, έχουν μιλήσει, κύριε Βιζέλο, και 11 λεπτά συνάδελφοι πληρωμένα. Όχι άλλοι συνάδελφοι. Και κλείνω με το εξής. Ανοίξτε μια παρένθεση. Ανοίξτε μια παρένθεση. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, πιστεύετε ένας μάρτυρας με τη διακύβευση τέτοιων τεράστιων συμφερόντων και αναφιωμένων κινδύνων για τον ίδιο και τους γνωστούς του, θα υπήρχε πιθανότητα να προσέλθει στο δικαστικό όργανο και ο φάτσα κάρτα να αρχίσει να καταθέτει όσα καταθέτουν οι μάρτυρες? Προσθέστε και τους μάρτυρες, τον είπα, και
Και έκλεισα, κύριε Πρόεδρε, η στάση του πολιτικού συστήματος απέναντι στο σκάνδαλο, που όλοι το λένε σκάνδαλο πλέον, υπάρχει μια διολίσθηση, όχι απλώς μετατόπιση. Από τη σκευωρία πήγαμε στην αποδοχή όλων των πολιτικών πλευρών εδώ ότι υπάρχει σκάνδαλο. Κρατήστε ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να υλοποιήσει και να είναι περήφανο γι' αυτό, αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης 2.500 χρόνια πριν. Το ότι σπόλεως όλη σύθη ήθος ομοιούται τη σάρκωση. Και δίνω όλα τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, που έχω. Κύριε συνάδελφε. Ναι, αλλά. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Καταθέτω όσα επικαλέστηκα και είπα, όλα προκύπτουν από έγγραφα. Δηλαδή, καταθέτω ότι. Κύριε συνάδελφε, για να μιλήσετε εσείς 10 λεπτά, δεν θα μιλήσω καθόλου εγώ. Είναι δίκαιο αυτό. Με συγχωρείτε δηλαδή. Την επίκαιρη ερώτηση και. Αυτό εδώ το βιβλίο και νομολογία του Αρείου Πάγου για όλα όσα σας είπα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αλεξάνδρα. Ο συνάδελφος κύριος Μεγαλομίστακας έχει το λόγο.